Χριστός Ανέστη, αληθώς Ανέστη ο Κύριος ημών. Κυριακή του Θωμά σήμερα, αγαπητοί μου αδελφοί, και το βίντεό μας αυτό θα είναι αφιερωμένο στην ψηλάφιση του Αγίου Αποστόλου Θωμά, καθώς και στον βίο του. Θα πούμε δηλαδή λίγα λόγια για την εορτή της ψηλαφίσεως του Θωμά, Κυριακή του Αντίπασχα, και θα δούμε ποιος ήταν ο βίος του Αγίου Αποστόλου Θωμά και ποιο ήταν το μαρτυρικό του τέλος. Και θα δούμε ότι ο Απόστολος Θωμάς ήταν δύσπιστος και όχι άπιστος, όπως λανθασμένα ονομάζεται από τον κόσμο, ήταν δύσπιστος. Και μπορούμε να πούμε ότι αντιπροσωπεύει όλους εμάς, που πολλές φορές γινόμαστε δύσπιστοι ενώπιον του Θεού, ειδικά όταν δεν μας ικανοποιεί το αμαρτωλό μας θέλημα. Όταν ο σωτήρας του κόσμου, ο Κύριος Ιησούς Χριστός, νίκησε τον θάνατο και αναστήθηκε εκ του τάφου, παρουσιάστηκε στους μαθητές του το βράδυ της Κυριακής του Πάσχα, οι οποίοι, δια των φόβων των Ιουδαίων, βρίσκονταν κλεισμένοι εκεί στο υπερό του μυστικού δείπνου εισήλθε ο Ιησούς ανάμεσά τους και κλεισμένον των θυρών και τους γέμισε με πολύ χαρά, δείχνοντάς τους το σώμα του με τα σημάδια του πάθους. Κατά θεία οικονομία όμως ο Θωμάς απουσίαζε κατά την εμφάνιση αυτή του Κυρίου στους μαθητές. Μόλις γύρισε, οι υπόλοιποι μαθητές με χαρά του διηγήθηκαν ότι είδαν τον Αναστάντα Κύριο μα ο Θωμάς δεν θέλησε να τους πιστεύσει. Διστάζει και αμφιβάλλει. Όχι μόνο αν είδαν τον Ιησού οι άλλοι, αλλά αν ήταν πραγματικά αναστημένος ο ίδιος ο Ιησούς. Εάν μη είδω εν τεσχερσίν αυτού των τύπων των ήλων και βάλω τον δάκτυλόν μου εις των τύπων των ήλων και βάλω την χείραν μου ή στην πλευρά αυτού ου μη πιστέψω. Αν δεν ακουμπήσω δηλαδή με το δάχτυλό μου τα σημάδια από τα καρφιά και την πλευρά που του την τρύπησε η λόγχη, δεν θα πιστέψω ότι αναστήθηκε. Ο Χριστός όμως που γνωρίζει να μεταχειρίζεται τους καλύτερους τρόπους για την σωτηρία του καθενός, φρόντισε κατ' τον Θωμά να τον φέρει κοντά στον θρίαμβο της Ανάστασής του. Ύστερα από οκτώ ημέρες, ο Κύριος με άφατη μακροθυμία σε αυτήν την απιστία του μαθητή του, εμφανίζεται και πάλι ενώπιον των μαθητών του που ήσαν συνηγμένοι στο υπερό και κλεισμένον των θυρών δια των φόβων των Ιουδαίων. Αυτή τη φορά όμως βρισκόταν εκεί και ο Θωμάς. Ο Κύριος μόλις εμφανίστηκε ανάμεσά τους, τους χαιρέτησε με τον χαιρετισμό της ειρήνης, η ειρήνη ημίν. Και έπειτα στράφηκε προς τον Θωμά και τον κάλεσε κοντά του λέγοντάς του «Φέρε Θωμά το δάχτυλό σου εδώ και δές στις πληγές από τα καρφιά. Φέρε και το χέρι σου στην λονχισμένη πλευρά μου και μην γίνεσαι άπιστος αλλά απιστός». Όλα αυτά τα είπε ο Κύριος για να δείξει τόσο στον Θωμά όσο και στους άλλους μαθητές ότι αοράτος βρισκόταν κοντά τους και άκουγε και έβλεπε τα πάντα. Έτσι ο Χριστός έδωσε την ευκαιρία στον Θωμά να διαπιστώσει πέραν πάσης αμφιβολίας ότι πραγματικά είχε σωματικά αναστηθεί ο Ιησούς. Έντρομος ο Θωμάς ανεφώνησε ο Κύριος μου και ο Θεός μου. Επανόρθωσε έτσι την ολιγοπιστία του Θωμά και μας δίδαξε ότι και εμείς επίσης καλούμαστε να θέσουμε τον δάκτυλο, όχι σωματικός αλλά πνευματικός, στην Θεία πλευρά του και να ποτισθούμε από την αναβλίζουσα Θεία Χάρη. Η αξίωση αυτή του Θωμά να δει και να ψηλαφίσει τον Αναστάντα διδάσκαλό του είναι η πρώτη βεβαίωση και απόδειξη της Αναστάσεως του Σωτήρος. Γι' αυτό ο Κύριος δεν τον επιτιμά, αλλά του τονίζει «Μακάριοι, οι μη ειδώντες και πιστεύσαντες». Και ο υμνογράφος τονίζει «Ω καλή απιστία, των πιστών τας καρδίας η επίγνωση ήξε. Η καλή απιστία δηλαδή του Θωμά οδήγησε τις καρδιές των πιστών στην επίγνωση της αληθείας. Ας πούμε τώρα και λίγα λόγια για τον βίο του Αποστόλου Θωμά. Ο Απόστολος Θωμάς, που το όνομά του στα ελληνικά μεταφράζεται δίδυμος, ήταν Ιουδαίος από την Γαλιλαία και όπως είπαμε ένας από τους δώδεκα μαθητάς του Κυρίου. Μετά από την Πεντηκοστή και την επιφύληση του Παναγίου Πνεύματος, ο Θωμάς, όπως και όλοι οι άλλοι Απόστολοι, γέμισε από θεία δύναμη και διανύει τώρα τον αγιότερο δρόμο για να διαδώσει την αλήθεια που είδε με τα μάτια του και άκουσε με τα αυτιά του και ψηλάφισε με τα χέρια του. Στον Θωμά έλαχε να πάει να κηρύξει στους Μύδου, τους Πάρθους και τους Πέρσες και έφτασε μέχρι και τι λέει η εκκλησιαστική ιστορία. Τον καιρό εκείνο βρισκόταν στα Ιεροσόλυμα ένας άνθρωπος ονόματι Αμβανής, ο οποίος έψαχνε να βρει αρχιτέκτονα ικανό να χτίσει ένα ανάκτορο του βασιλιά των Ινδιών. Μαθαίνοντας από τον Κύριο ότι αυτή ήταν η οδός που του είχε επιφυλαχθεί για να ξεκινήσει την αποστολή του, ο Θωμάς παρουσιάστηκε στον Αμβανή ως δούλος του Κυρίου, έμπειρος στην οικοδομική τέχνη. Επιβιβάστηκαν λοιπόν και οι δύο σε ένα πλοίο και έφτασαν στην Ινδία. Εδώ ήρθε και παρουσιάστηκε ο Απόστολος, ενώπιον του βασιλέως των Ινδιών Γουνδιαφόρου και του υποσχέθηκε ότι θα οικοδομήσει το μεγαλειώδες ανάκτορο που επιθυμούσε. Ο βασιλιάς ενθουσιάστηκε και έθεσε στην διάθεσή του χρήματα πολλά, χρυσό και ασήμι για τις οικοδομικές εργασίες και αυτός έφυγε για μία τριετία. Ο Απόστολος Τωμά μόλις πήρε στα χέρια του όλον αυτόν τον θησαυρό, έσπευσε να τον μοιράσει κρυφά στους πτωχούς. Τα θαύματα κατοκήρυγμα το του Ευαγγελίου που συνόδευαν τις ελεημοσύνες του, είχαν ως αποτέλεσμα μεγάλος αριθμός ειδωλολατρών να ασπαστεί την πίστη του Χριστού. Φοβερή όμως ήταν η οργή του βασιλιά όταν πληροφορήθηκε ότι ο Θωμάς, ο αρχιτέκτον του παλατιού του, το χρυσό και το ασήμι το μοίραζε ελεημοσύνη στους φτωχού. και διέταξε να τον ρίξουν μέσα σε έναν λάκο βαθύ και του επεφύλασε τα πιο φρικτά βασανιστήρια. Το ίδιο βράδυ όμως επεμβαίνει ο Κύριος. Ο αδελφός του βασιλιά που ήταν πολύ άρρωστος είδε σε οπτασία έναν άγγελο ο οποίος τον περιέφερε στην αιώνιο βασιλεία των δικαίων όπου έκθαμβος αντίκρισε ένα ωραιότατο και πλουσιότατο ανάκτορο. Καθώς το θαύμαζε, του είπε ο άγγελος, «Ιδού, αυτό το πλούσιο ανάκτορο είναι του αδελφού σου, του το έχτισε ο Απόστολος Θωμάς». Μόλις συνήλθε από το όραμα, κάλεσε τον αδελφό του και του ζήτησε να του πουλήσει το εξαίσιο εκείνο παλάτι που είχε στον ουρανό ο βασιλιάς Γουνδιαφόρος συγκλονίστηκε. Μετενόησε, έδωσε εντολή να βγάλουν από την φυλακή τον Απόστολο Θωμά και ζήτησε, όπως και ο αδελφός του, να βαπτιστεί, ώστε να γίνουν αξίως δεκτοί στην Βασιλεία του Χριστού. Ελεύθερος πλέον ο Απόστολος του Χριστού συνέχισε την ιεραποστολική δράση του στις χώρες αυτές της Ασίας περιοδεύοντας έφτασε σε ένα μεγάλο βασίλειο όπου βασίλευε η βαρβαρότητα και ασέβεια μεγάλη. Με την δύναμη του Παναγίου Πνεύματος ο Απόστολος Θωμάς κατόρθωσε να προσελκύσει στο Χριστό την βασίλισσα, τον γιο της και τις δύο κόρες της. Ο χριστιανικός όμως τρόπος ζωής ήταν ξένος και ακατανόητος για τον βασιλιά της χώρας εκείνης έτσι κίνησε την οργή και το μίσος του κατά του Αποστόλου Θωμά. Διέταξε τους στρατιώτες του να τον συλλάβουν και να τον οδηγήσουν έξω από την πόλη Μαϊλαπούρ, όπου και τον θανάτωσαν τρυπώντας τον Μελόνχες. Με αυτόν τον τρόπο ο Απόστολος Θωμάς παρέδωσε την ψυχή του στον Κύριο, του οποίου τόσο παραστατικά εκήρυξε την Ανάσταση. Στο σημείο αυτό η εκπομπή μας ολοκληρώθηκε. Να είστε όλοι και όλες καλά. Χριστός Ανέστη, αληθώς Ανέστη ο Κύριος Σιμών, χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε.